θέματα της σημερινής διάθεσης. Πρώτο θέμα, η προβοποίηση του Δήμου του έργου 4α από λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό άδεια κατασκευή της μετάβλησης εντός ορίων γέφυρας Δήμου Μεγαλόπολης. Τυπικό είναι αυτό, μόνο ένας στο τίτλο, μια αλλαγή, γιατί έχει δημοπρατηθεί με τον δεύτερο τίτλο. Έχετε αντίληψη. Δεύτερο θέμα της σημερινής διάθεσης. Η προβοποίηση του Δήμου του έργου 4α από λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό άδεια από εργασίες καταληπτών ρευμάτων εκανοπεδίου Μεγαλόπολης πίσω στους μηχανημάτων, έργο για τον καταληπτών ρευμάτων και ποταμών και την κεντρική προστασία Μεγαλόπολης 200.000 ευρώ. Έχετε αντίληψη. Τρίτο θέμα, η ένταξη του έργου πέμπτου ΕΕ. Φτάσουμε την πίστοση, δεν έχει πίστοση το έργο αυτό. Το πρέπει να δούμε κάτι. Ναι. Τι εννοείται μίσθωση μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώνται μηχανήματα, θα δουλεύουν, πώς θα γίνεται αυτό. Θα μισθώσουν μηχανήματα και υπό την επίβλεψη της Εθνικών Έργων της Αρκαδίας θα δουλεύουν για καθένα από εμά. Ό,τι προβλέπει και εσύ αυτό. Θα κάνω λίγο μια ερώτηση τώρα απευθείας, θα θέλεις τώρα, λόγω της υπάρχει κατάστασης. Εντάσσουμε το έργο τώρα, δεν είναι η επιλογή του τρόπου κατασκευής, του τρόπου υλοποίησης. Σε τα τι προβλέπεις, θα γίνει με απευθεία, υπάρχει χαρτά για απευθεία να θέσει ή θα γίνει διαγωνισμός. Λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται θα γίνει σήμερα. Αυτό είναι αυτό. Είναι τίποτα παράνομο. Η διευθύνση κατά ανάγκη. Είναι εφικτή. Στιγμένες περιοχές. Υπάρχει και διαδέμιση στα εκπαιδευτικά. Κουράζει τους μαθήσεις. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα είναι στο ΚΕΙ. Για το δεύτερο θέμα μιλάμε τώρα. Σαν πίσω συμβούλευση. Είναι μία πίσω στη 200.000 ευρώ, όποτε κρίνει η διεύθυνση εθνικών υπηρεσιών, να μισθώνει μηχανήματα και να παραμένει στην πυρόπληση του Κυριακού. Αυτό είναι. Για την πυρόπληση ή για όλο το μεγαλόπληση. Νομίζω για όλο το μεγαλόπληση και κυρίως στην πυρόπληση του Κυριακού. Άρα στο κομμάτι του πυρόπληση θα υπηρεσίε καταθέσει το άλλο διαγωνισμό. Τρίτο θέμα. Ένταξη του πέμπτου στο πέμπτο ΕΑ είναι ο δρόμος χορεύει από τη Λίτσα ή Σαριμπάστα. Προπολογισμό συνεδρική και μίσου του έργου άρχεται σε ένα 1.200.000 ευρώ. Προφανώ διαγωνισμό. Συντήρηση και αποκατάσταση τη μειώνα σε ευρωπαϊκό δόμο. Εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση εγώ για αυτό. Δεν απαντήσει γενικά με καμία κρίση που έχετε έργα. Πρέπει να κάνω κάποιες παρατηρήσεις γενικότερες, αλλά ειδικά για το έργο αυτό. Θέλω να πω ότι, αν ξέρετε εκεί πέρα, υπάρχει μία μελέτη τάκη που ήταν να γίνει μια νέα χάραξη του δρόμου. Είναι παρακάτω από την ώρα μελέτη. Σήμερα. Ναι. Τα 200 περιλαμβάνει να γίνει κατασκευή στο νέο κομμάτι ή ο παλιό δρόμο. Είναι γεγονός ότι η μελέτη συγκεκριμένη δεν υπάρχει. Έχει γίνει η χάραξη, η διάλυση, η μελέτη δεν υπάρχει. Ολοκληρώνουμε τώρα τη μελέτη για να πιθανότητα. Εγώ θα γίνω άλλο ρώτησα. Το 1.200 θα γίνουν εργασίες στο νέο κομμάτι, θα ολοκληρωθεί η μελέτη ή στον υπάρχον τα άξονα. Και στο νέο και στο παλιό. Σήμερα στην συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίστηκε η ένταξη ή η ένταξη νέων έργων ή η ενίσχυση πιστώσεων ή το να βάλουμε πιστώσεις σε ενταγμένα έργα σε μια σειρά έργων τα οποία σε αριθμό ήταν 14 προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στην πυρόπληκτη περιοχή της Μεγαλόπολης και στη γενικότερη περιοχή της. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο προϋπολογισμός των έργων υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το επόμενο βήμα μια σειρά ενεργειών που έχουμε ξεκινήσει αμέσως μετά τις πυρκαγιές και μια σειρά δεσμεύσεων του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής προς τον Δήμο της Μεγαλόπολης να λάβουμε άμεσα μέτρα και προστασίας των υπερόπληκτων περιοχών αλλά και προστασίας εν όψει οποιονδήποτε καιρικών φαινομένων. Γιατί λέω λοιπόν νωρίτερα ότι είναι και τα έργα αυτά αφορούν γενικότερα το Δήμο της Μεγαλόπολης, όπως τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας ή της βελτίωσης του οδικού δικτύου. Υπάρχουν σημεία του οδικού δικτύου τα οποία χρήζουν παρέμβασης και εκεί ενισχύσαμε υπάρχουσες πιστώσεις ή εντάξαμε νέα έργα. Παράδειγμα είναι ο οδικός άξονας Μεγαλόπολη Ανδρίτσαλα. Παρεμβαίνουμε στα οδικά δίκτυα των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ενισχύουμε το δίκτυο ίδρυυσης, ειδικά στην περιοχή των Χαράνων, που επλήγει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου της Μεγαλόπολης από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Προχωράμε λοιπόν στην υλοποίηση μια σειράς έργων που υποσχεθήκαμε αμέσως μετά τις πυρκαγιές για να θωρακίσουμε όλη την περιοχή.
και να μπορέσουμε άμεσα, δηλαδή ήδη μερικά έχει δρομολογηθεί το ξεκίνημά τους, αλλά πάντως μέσα στους επόμενους μήνες να προστατεύσουμε την περιοχή και να αποκαταστήσουμε μια σειρά υποδομών που έπρεπε ήδη να είναι αποκατεστημένες για να μην έχουμε προβλήματα και βεβαίως να ενισχύσουμε και την κίνηση στην περιοχή. Σε το η Επιτροπή Παρακολούθησης του Λιγνητόσημου είδαμε να έχετε κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια ζητήματα, να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας ενστάσεις. Έχω πολλές ενστάσεις και πολλές αντιρρήσεις. Καταρχάς δεν έχω καμία αντίρρηση για έργα τα οποία εντάσσονται. Είναι προτιμότερο να γίνονται έργα παρά να λιμνάζουν τα χρήματα στις τράπεζες και δεν προσφέρουν τίποτα στις κοινωνίες. Παρ' όλα αυτά όμως οι αντιρρήσεις μου είναι μεγάλες και εντοπίζονται σε διάφορα θέματα τα οποία θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι έχω μια μεγάλη ένσταση. Είναι ενταγμένα από τη δική μας περιφερειακή αρχή δεκάδες έργα μέσω του Λιγνητόσημου, του γνωστού ΕΑΠ για τη Μεγαλόπολη. Μπορώ να πω ότι είναι και πάνω από 50-60 έργα. Με εξασφαλισμένες πιστώσεις και εδώ και 3 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Είναι παρκαρισμένα, δεν υλοποιούνται και αν δεν τα θέλουν τα έργα αυτά, να μας το πούνε, να το αλλάξουν, να βγάλουν τα χρήματα από εκεί, να βάλουν άλλα έργα. Ή τα θέλουν και τα προχωράνε ή ας τα πετάξουν. Μία ένσταση λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη ένσταση την οποία έχω, βλέπω ότι κάποια έργα τα οποία ήταν ενταγμένα, π.χ. είχαμε εντάξει 800.000 για το δρόμο Μεγαλόπολη Καρίτα-Ανδρίτσαλα. Ένα σημαντικό έργο με πάρα πολλά προβλήματα ο δρόμος, έχει μεγάλα γεωλογικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει από όταν φύγαμε εμείς περίπου 3 χρόνια, τα 800.000 παρέμεναν εκεί ακίνητα. Και σήμερα βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να υλοποιηθεί το έργο των 800.000, βάζουμε άλλα 400.000 να γίνει ένα 200. Δεν καταλαβαίνω την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Το ζήτησα και το ρώτησα μάλιστα αυτό το πράγμα. Γιατί μπήκαν άλλα 400, γιατί όταν γίνει διαγωνισμό στα 800, θα περισσέψουν πάλι λεφτά. Δηλαδή, βάλαμε κι άλλα χρήματα, ίσως αυτό το κάνουμε για να φανεί ότι το έργο εντάχθηκε από την σημερινή περιφερειακή αρχή. Είναι λόγοι σκοπιμότητος, είναι πολιτικοί λόγοι και δυστυχώς έρχονται τα έργα πίσω και δεν υλοποιούνται. Το πιο σημαντικό, η σημαντικότερη ένστασή μου, την οποία έχω σήμερα, είναι ότι επειδή ξέρουμε ότι στην περιοχή Μεγαλόπολης έγινε μια πυρκαγιά το καλοκαίρι και έχουν γίνει πάρα πολλά προβλήματα, ο κύριος Περιφερειάρχης με τη συνοδεία του υποσχέθηκε στους Φράρους, που είναι μια συγκέντρωση κατοίκων και προέδρων, ότι μέσω της κυβέρνησης θα εξασφαλίσει χρήματα για να κάνει διάφορα έργα στην περιοχή. Σήμερα όμως είδαμε ότι οι ελπίδες αυτές είναι φρούδες, δεν έγινε τίποτα από τα χρήματα αυτά και ήρθε και βάζει χρήματα τώρα από το Λιγνητόσημο για αυτά τα οποία υποσχέθηκε ότι θα κάνει στην περιοχή, την πυρόκληρη περιοχή. Είναι κρίμα να χαλάμε χρήματα του Λιγνητόσημου και να μην χρησιμοποιούμε, να μην ζητάμε από την κυβέρνηση να μας δώσει χρήματα για να γίνουν, να επιδεχθούν όλες οι βλάβες στο κομμάτι το οποίο έγινε ζημιά από τις πυρκαγιές. Είναι τα γνωστά ταξίδια του κυρίου Περιφερειάρχη στην Αθήνα, οι γνωστές οι σκέψεις, οι οποίες στο τέλος δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα και εκ των ιδίων από τα δικά μας χρήματα, από το ΕΑΠ, κοιτάμε να καλύψουμε τις ανάγκες στην περιοχή και να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία τάξαμε με μεγάλα βαρύγδουπα λόγια ότι η κυβέρνηση θα δώσει χρήματα για να κάνουμε μεγάλα έργα και βλέπουμε ότι σήμερα λοιπόν εντάξαμε στην περιοχή του Πυρόλυτη έργα μέσω του ΕΑΠ. Είναι κρίμα να χαλάμε τα λεφτά αυτά σε έργα τα οποία μπορούσαμε να πάρουμε χρήματα από άλλες πηγές. Ζήτησα όταν έρθει το πρακτικό της Επιτροπής σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το εγκρίνουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να μας πούνε μια ενημέρωση πού βρίσκονται τα έργα του ΕΑΠ, γιατί έχουν λιμνάσει, ποια από αυτά έχουν προχωρήσει, τι προβλήματα είναι, για να έχουμε και μια εικόνα, να δούμε πού οφείλεται αυτή η στασιμότητα των έργων στην περιοχή της Μεγαλόπολης, μια περιοχή την οποία ο κύριος Περιφερειάρχης πολλές φορές έχει εξαγγείλει μεγάλα λόγια για μεγάλα έργα και μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα μεγάλο μηδέν στην περιοχή. Η Μεγαλόπολη δυστυχώς είναι μια περιοχή η οποία και πλήγει από τις πυρκαγιές, αλλά πιο πολύ έχει πληγεί από το κλείσιμο της ΔΕΗ. Μια κίνηση στην οποία είμαστε αντίθετοι εμείς. Η περιφερειακή αρχή του κυρίου Νίκα ήταν από την αρχή υπέρ του κλεισίματος και τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει άποψη και λέει ότι θα ανοίξει πάλι τις μονάδες κλιματικές γιατί υπάρχει ένδυα ενεργειακή στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης αύξησης τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και ξαναγυρίζουμε πάλι τώρα στο λιγνίτι που είναι ένα εγχώριο προϊόν το οποίο κάποια στιγμή όλοι το κατηγορούσαν αλλά τώρα έρχονται πάλι να το αναζητήσουν και να το χρησιμοποιήσουμε για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.